Μαριάννα του Μασά του Αλέξανδρου Σταύρου. Αυτή η σχέση θυμίζει σύριαλ, αφού έχει suspense, κρυφτό και πολύ τρέξιμο τον παπαράτσι. Η γνωριμία, ο πολιτικός γάμος, η γέννηση της κόρης τους, το εξιτήριο, η βάπτιση και τώρα ο θρησκευτικός τους γάμος έγιναν κάτω από άκρα μυστικότητα. Είμαστε δύο ενήλικες άνθρωποι, αγάπη μου. Λοιπόν, δεν έχουμε να ντραπούμε και να φοβηθούμε τίποτα. Στις 21 Οκτωβρίου του 2010, η έγκυος τότε Μαριάννα του Μασάτου και ο Αλέξανδρος Σταύρου παντρεύτηκαν κρυφά με πολιτικό γάμο. Την είδηση τη μάθαμε όταν η Έλενα Ακρίτα, με έγκριση του ζεύγους, ανέβασε φωτογραφίες του γάμου και της δεξίωσης στην προσωπική της σελίδα στο Facebook. Τρία χρόνια αργότερα, το ζευγάρι επέλεξε στις 19 του ίδιου μήνα να κάνει κρυφά και τον θρησκευτικό γάμο στην εκκλησία Πέτρου και Παύλου στη Βαρυπόμπη. Η είδηση έφτασε στα αυτιά μας όταν είχε τελειώσει ο χορός του Ισαΐα. Οι καλεσμένοι είχαν ρίξει το ρύζι και τρέχαμε να προλάβουμε τη δεξίωση που ακολούθησε στο σπίτι τους. Από τη μία δεν ήμασταν στη λίστα των καλεσμένων, από την άλλη δεν είχαμε προλάβει να βάλουμε τα καλά μας πάνω στο κυνήγι του ρεπορτάζ και έτσι δεν μας άφησαν να φάμε κουφέτα. Πομπονιέρα δεν πήραμε, μαζέψαμε όμως μπόλικες πληροφορίες. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο την Κυριακή στη Βαρυπόμπη. Ο γάμος έγινε σε στενό κύκλο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Μάκης Τσέλιος σχεδίασε τον ηφικό της Μαριάννας του Μασάτου, ενώ παρανυφάκη ήταν η τρίχρονη κόρη τους Χρυσίδα Παναγιώτα. Κουμπάρα ήταν η Ιρολούπη και καλεσμένη ήταν η στενή τους φίλη Έλενα Ακρίτα. Η Άννα Ανδριανού, η Ελισάβητ Μουτάφη, ο Ορφέας Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι συνάδελφοι του Αλέξανδρου Σταύρου από τη σειρά Κλεμμένα Όνειρα τους ευχήθηκαν βίων ανθόσπαρτων. Πότε τη λέω στα αγαπούλα μου. Η δεξίωση έγινε στο σπίτι του ζευγαριού στα Βόρεια Προάστια. Είχε ελάχιστους συγγενείς και καλεσμένους, αλλά πλούσιο μπουφέ και όπως μάθαμε και νόστιμη τούρτα. Το ζευγάρι είναι 6 χρόνια μαζί. Γνωρίστηκαν στο σύριαλ Βέρα στο δεξί και ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος. Ευλογημένη με ρίσκη. Με θέσαν σήμερα και η πρόταση ήταν πρώτα τηλεοπτική, του Στράτου στη Ρεγκίνα και αμέσως μετά του Αλέξανδρου Σταύρου στη Μαριάννα του Μασάτου. Είπε το ναι ηθοποιός και από τότε άρχισε το δικό μας τρέξιμο, αφού κουφέτα δεν έχουμε φάει ούτε από τους γάμους ούτε από τη βάπτιση. Λέτε κάποιος παπαράτσι να ήταν τυχερός και να τράβηξε φωτογραφίες από τον κρυφό γάμο? Κοντός ψαλμός, αλληλούια.